Με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου φύλου της, η εφημερίδα Ελευθερία παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση το σπουδαίο έργο ψηφιοποίησης του ιστορικού της αρχείου στο Circus Entertainment Hub. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε δυνατοί, να μας διαβάζει όλη η Λάρισα όπως μας έχει διαβάσει τόσα χρόνια και να μπορέσουμε να δώσουμε στη Λάρισα και στη Θεσσαλία το κομμάτι από το αρχείο που ακόμα λείπει. Όπως ξέρετε, η Βιβλιοθήκη της Βουλής μαζί μας σε πάρα πολύ καλή συνεργασία έχει δώσει από το 1932, που είναι ιστορικό για την Θεσσαλία, για την εφημερίδα και για τη Λάρισα, και θα θέλαμε να δώσουμε και από το 1922 όταν άρχισε η κυκλοφορία της Ελευθερίας. Η φετινή γιορτή είναι σημαδιακή γιατί ψηφιοποίησαμε το αρχείο μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ελευθερία αλλά αποτελεί σταθμό για την πόλη, γιατί η Ελευθερία παρουσιάζει τα ιστορικά αρχεία της πόλης. Οπότε για μας είναι πραγματικά μια κρίσιμη χρονιά. Από τα χρόνια του ιδρυτή της, του Γιώργου Δημητρακόπουλου, όλη η οικογένεια συνεχίζει την παράδοση και τιμά το όνομα Ελευθερία. Κάνει πράξη το όραμα του ιδρυτή της από τα πολύ δύσκολα χρόνια, από την ίδρυσή της μέχρι την κατοχή, από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα. Η μεγάλη νομίζω επιτυχία της εφημερίδας, της οικογένειας, των ανθρώπων της, των δημοσιογράφων, όλων όσοι όλα αυτά τα χρόνια τρέχουν για την είδηση, είναι ότι μια αρχικά τοπικής εμβέλειας εφημερίδα κατάκτησε όλη τη Θεσσαλία και έφτασε να είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια ως κλάδος. Το χρειάζεται η Ελλάδα, το χρειάζεται το κέντρο, αλλά το χρειάζεται και η περιφέρεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή γιορτάζουμε τα 101 χρόνια της Ελευθερίας Λάρισας, θα ευχηθώ να τα χιλιάσει. Ξεπεράσαμε τα 100. Συνήθως όταν ερχόμαστε σε γενέθλια, λέμε σε επετείους, λέμε να τα εκατοστήσεις. Εδώ θα πούμε ούτε καν να τα κάνει 200, να τα κάνει 1000, διότι τέτοιες προσπάθειες, τέτοιες εφημερίδες, τέτοιους δημοσιογραφικούς οργανισμούς τους έχει ανάγκη γενικότερα η χώρα. Κεντρικό πρόσωπο και ομιλητρία ήταν η κυρία Ελένη Μουζουράκη, προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης Πόλης και Διαχείρισης Συστημάτων της Βιβλιοθήκης της Βουλής, που με τη βοήθειά της επιτεύχθηκε η ψηφιοποίηση του αρχείου. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και της αυτοδιοίκησης, μεταξύ αυτών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο Λαρισαίος ηθοποιός Λάκης Λαζόπουλος. Σήμερα Παρασκευή, εορτή του Αγίου Ελευθερίου και ανήμερα της εορτής της Ελευθερίας, ο δημοσιογραφικός οργανισμός δέχεται από το πρωί τις ευχές όλων στα γραφεία του στην οδό Παπασταύρου 6, με κεράσματα και την τήρηση της παράδοσης σε κάθε περίπτωση.